Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο infotainment. Πολλά τα θέματα και για σήμερα και επίσης θέλω να σας πω ότι μας ενδιαφέρει και η δική σας άποψη και θέλουμε, αν θέλετε κι εσείς, να βγαίνετε εδώ στην εκπομπή και να αφήσετε το σχόλιο σας, να συζητήσουμε ένα θέμα. Εγώ θα σας πω τα τηλέφωνα εδώ του στούντιο για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και με την εκπομπή infotainment. Είναι το 211-55-55-37 ή 538. Παίρνετε τηλέφωνο και βγαίνετε εδώ στην εκπομπή. Μπορείτε έτσι να μας πείτε αυτό που σας απασχολεί ή να σχολιάσετε ένα θέμα από αυτά που παρουσιάζουμε εδώ στην εκπομπή. Ευτυχώς είχε αίσιο τέλος χθες η πολύ ωραία απαγωγή θρίλερ του επιχειρηματία Μανώλη Καραμολέγκου. Νέα στοιχεία όμως έρχονται στο φως δημοσιότητας, όπως επίσης και δηλώσεις του ιδίου. Θέλω να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τον Παναγιώτη Βλαχουτσάκο, διότι κάποια από τα στοιχεία αυτά, να ξεκινήσουμε, είναι, Παναγιώτη, ότι οι απαγωγείς δεν εργάζονταν στην αρτοβιομηχανία και ήταν παντελώς άγνωστοι, όπως λέγεται το ρεπορτάζ του ζούγκλα.gr. Ακριβώς, Κίμη, καλησπέρα και εσένα και στους τηλεθεατές. Έτσι ήταν πράγματα. Ενώ στην αρχή είχαμε πληροφορίες, ακουγόταν μάλλον, ότι οι απαγωγείς, κάποιοι από αυτούς, ήταν πρώην εργαζόμενοι του επιχειρηματία. Τελικά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει, καθώς σύμφωνα με δηλώσεις του, πρώτη φορά τους είδε, του ήταν παντελώς άγνωστοι οι άνθρωποι οι οποίοι τον απήγαγαν και δεν είχε καμία σχέση μαζί τους. Δεύτερον, να πούμε ότι σύμφωνα με την εκτίμηση του θύματος, δηλαδή του κ. Καραμολέγκου, οι απαγωγείς ήταν τρεις. Και τρίτον, ότι ο εγκέφαλος της όλης αυτής της ιστορίας, της απαγωγής δηλαδή, του επιχειρηματία, φέρεται να είναι ο Μολδαβός, ο οποίος θυμίζουμε ότι εχθές, συνοδευόμενος από τον επιχειρηματία, πήγε στο αστυνομικό τμήμα Κερατέας, όπου παραδόθηκε και στην ουσία έδωσε εντός εισαγωγικών και τους συνεργούς του. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι υπάρχουν διάφορα κενά σε αυτή την υπόθεση. Τώρα σίγουρα η αστυνομία θα εξερευνήσει την κάθε μικρή λεπτομέρεια. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω, μάλλον είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που παραδίδεται ο απαγωγέας μαζί με τον, το θύμα. Πράγμα το οποίο, δηλαδή και χθες που το συζητούσαμε με κάποιες φίλες μου το θέμα αυτό, λέγανε όλοι, ας πούμε, ότι είναι πολύ περίεργο, πολύ περίεργο. Είναι πρωτοφανές πράγματι. Από ό,τι φαίνεται ο επιχειρηματίας ήταν πολύ ψύχρεμος και κατάφερε να πείσει εκεί τον απαγωγέα, τον Μολδαβό, ότι είναι δεδομένο ότι σας παρακολουθούν τα τηλέφωνα. Έτσι λοιπόν η σύλληψή σας είναι θέμα χρόνου, οπότε γιατί να μην πάμε μαζί να με παραδώσει, να με απελευθερώσεις ίσως, και να γλιτώσει συνέπειες. Τελικά αυτός από ό,τι φαίνεται πείστηκε. Ίσως να έχει κάποια ελαφρυντικά, κάποιο άλλο. Για τα ελαφρυντικά. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο κ. Καραμουλέκος, όταν πήγε στο αστυνομικό τμήμα και είδε το φρουρό εκεί του τμήματος, του είπε μεταξύ άλλων ότι και οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Δηλαδή στην ουσία, σαν να δικαιολόγησε εντός αγωγικών λίγο τον απαγωγέα του, διότι όπως να το κάνουμε, τον παρέδωσε σόγια βλαβή στις αρχές. Ίσως μπορεί να του είπε κιόλας, Παναγιώτη, ότι εγώ δεν θα στραφώ περαιτέρω εναντίον σας. Μόνο ό,τι κάνει η εισαγγελία αυτεπάγγελτα, εντάξει, επειδή πρόκειται για δίκημα, δεν το συζητάμε. Είναι απαγωγή. Είναι απαγωγή. Αλλά ότι εκείνος, ας πούμε, δεν θα του κυνηγήσει περαιτέρω ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Τώρα το τι εμίφθη μεταξύ αυτού και του απαγωγέα, νομίζω δεν θα το μάθουμε και ποτέ. Πάντως γεγονός είναι και αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε όμως κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Μανώλη Καραμολέγκο, Παναγιώτη. Ναι, ακριβώς. Μια αλητή ανακοίνωση. Αναφερόμενος φυσικά στο περιστατικό της πολύωρης απαγωγής του και είπε ότι έσα λέει μια περιπέτεια, μια δύσκολη στιγμή, η οποία ευτυχώς είχε αίσιο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους εργαζόμενους της εταιρείας, οι οποίοι πέρασαν στιγμές αγωνίας και βρίσκονται συνέχεια στο πλευρό μου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την ελληνική αστυνομία και τα στελέχη της για τη συστηματική δουλειά, την ανθρωπιά και τον επαγγελματισμό τους. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες και έχω εμπιστοσύνη ότι σύντομα θα διαλευκανθεί η υπόθεση. Τέλος, θα ήθελα να διαψεύσω κατηγορηματικά δημοσιεύματα που εμφανίζουν σύνδεση των δραστών με εργαζόμενους ή πρώην εργαζόμενους εταιρείας. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν είχαν εργαστεί ποτέ και ούτε μία σχέση είχαν ή έχουν με την εταιρεία μας. Αυτό ανέφερε λυτή ανακοίνωση, αλλά ουσιαστική νομίζω. Έδωσε απαντήσει σε αρκετά ερωτήματα. Ναι, νομίζω ότι σίγουρα πάντα οι αρχές στρέφονται πρώτα έτσι στο στενό περιβάλλον. Βέβαια. Οπότε και στους εργαζόμενους, γιατί πάντα η εσωτερική πληροφόρηση είναι καλύτερη από κάποια εξωτερική, από κάποιους τυχαίους, ας πούμε, που επιλέγουν κάποιον για απαγωγή. Είναι γνωστή η τακτική των αστυνομικών, πρώτα κοιτάνε από μέσα και σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν προς τα έξω. Ακριβώς. Πρέπει να αποκλείσεις πρώτα τους πιο κοντινούς και μετά να ψάξεις περαιτέρω. Θέλω να πάμε λίγο μαζί να δούμε ένα
βίντεο που έχει το χρονικό αυτής της απαγωγής που όντως εχθές προκάλεσε πανικό, γιατί νομίζαμε ότι έχουμε άλλη μια απαγωγή όπως αυτές που κρατήσανε μέρες και εβδομάδες, θυμάστε και το επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη και πολλών άλλων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Πάμε λίγο να δούμε το χρονικό. Τις κορδέλες είδαμε εδώ το πρωί. Ναι, 8 παρά τέταρτο. Ακούσατε κάτι το βράδυ? Κρατεί μια ησυχία, εντάξει, δεν είναι πολύ συχνό στο σημείο. Μάθατε τι συνέβη αργότερα? Από τα μέσα τώρα έχω μάθει. Τι από το ίντερνετ, για την κάποια απαγωγή είναι. Υπήρχε αστυνομία, είχε κλείσει εδώ το δρόμο γύρω-γύρω. Αυτό. Αλλά σε το φύγατε, ρωτήσατε τι συνέβη? Δεν λέγανε τίποτα. Οι αστυνομικοί και σήμερα το πρωί δεν έλεγαν τίποτα. Ακούστηκε φασαρία το βράδυ, ακούσατε τίποτα? Όχι, δεν άκουσα. Πυροβολισμούς, ακούσατε κάτι? Άκουσα από γείτονες εδώ ότι έπεσαν κάποιοι πυροβολισμοί. Δεν άκουσα όμως κάτι άλλο. Τι ώρα ήταν περίπου? Μετά τις 10:30-11. Βγήκατε έξω εσείς εκείνη την ώρα? Βγήκα έξω, ήταν αστυνομικοί εδώ, αλλά δεν είπανε τίποτα. Είχαν κλείσει ήδη τον δρόμο? Όχι, δεν είχαν κλείσει τον δρόμο. Ο δρόμος ήταν κλειστός μέχρι και σήμερα το πρωί τα ξημερώματα. Οι γείτονες άκουσαν κάτι, άκουσαν πυροβολισμούς, άκουσαν φωνές, τίποτα? Όχι, όχι. Μάλιστα. Ήταν κάποιες μαρτυρίες την ώρα που αγνοεί ο επιχειρηματίας Μανώλης Καραμολέγκος. Λοιπόν, έσχιο τέλος, Παναγιώτη. Έσχιο τέλος. Και εκεί θα μείνουμε. Τώρα, όποιες πληροφορίες βγουν στο φως της δημοσιότητας, εμείς θα τις έχουμε. Το ρεπορτάζ τρέχει. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και πάμε σε ένα άλλο θέμα που από ό,τι φαίνεται ενώ φαινόταν για όλους μας ότι θα έχει μία ευκολία, τελικά είναι εις βάρος της τσέπης μας και αναφέρουμε στις αυξήσεις των τιμών σε 859 φάρμακα από την πώλησή τους στα σούπερ μάρκετ. Εκεί λοιπόν που πιστεύαμε ότι εντάξει, δεν θα χρειάζεται για κάποια φάρμακα να πηγαίνουμε στα φαρμακεία, να κοιτάμε πότε είναι τα ωράρια των φαρμακείων, να τα βρούμε στα σούπερ μάρκετ εκεί που κάνουμε τις καθημερινές μας αγορές. Όμως αυτό τελικά συνδέεται με την αύξηση των τιμών και αυτό είναι, δεν είναι καθόλου υπέρ των καταναλωτών. Και στη τηλεφωνική γραμμή θέλω να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθήνας, τον κύριο Κώστα Λουράντο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, εκεί που πιστεύαμε ότι γίνεται κάτι καλό, ανταμοιβόμεθα τελικά με αύξηση τιμών, κύριε Λουράντο. Μα είναι λογικό. Όπου απελευθερώθηκαν οι τιμές αυτών των φαρμάκων, γιατί φάρμακα είναι. Εκτός του ότι για μας, όπως είναι φάρμακα, δεν μπορούν να διατίθεται, γιατί έχουν και παρενέργειες οι οποίες δεν μπορεί να τις καταλάβει κανείς. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω ότι όταν έχετε βήχα, δεν μπορείτε να πάρετε ένα οποιοδήποτε σιρόπι από το ράφι και να πεις αυτό μου κάνει εμένα γιατί μου αρέσει το μπουκάλι. Ναι. Είναι άλλος ο βήχας, ο ξερόβηχας που λέω, και άλλος ο παραγωγικός. Συνεπώς, όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να πηγαίνουν οπουδήποτε και να πωρείτε οπουδήποτε για την υγεία του κόσμου. Όμως, παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα πράγμα απλό. Ποτέ που κάνει 70 λεπτά εδώ στην Ελλάδα. Τόσο κάνει. Αν πάτε να το πάτε σε φαρμακεία, 70 λεπτά έχει. Ναι. Στην Ευρώπη έχει από 3 ευρώ και πάνω. Απελευθέρωση λοιπόν των τιμών σημαίνει ότι θα πάει από 3 ευρώ και πάνω. Οι εταιρείες θα πουλάνε τριπλάσια και τετραπλάσια το τεφόν και ο φαρμακοποιός δεν θα το αυξήσει και αυτό. Ναι, αλλά στην Ελλάδα βρισκόμαστε, κύριε Λουράντε, όμως. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι ότι ξαφνικά εκτοξευτήκαμε σε άλλη χώρα. Στην ίδια χώρα ζούμε που στο φαρμακείο που ήταν 70 λεπτά, 90, πόσο μας είπατε. Τώρα, γιατί με την αλλαγή, ας πούμε, τόπου προμήθειας, γιατί να αλλάξει τιμή? Μα δεν καταλάβατε. Όταν απελευθερώνει την τιμή, σημαίνει ότι η εταιρεία θα το ανεβάσει στο τέλει. Τόσο θα το ανεβάσει. Δεν είναι πλέον φάρμακο το οποίο ελέγχεται από τη διατίμηση. Αυτό ήθελα να σας πω. Εδώ πέρα οι βιταμίνες στην Ελλάδα έχουν πολύ μεγαλύτερη τιμή από ότι οι καθαρά φαρμακευτικές βιταμίνες. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά έγινε. Γιατί επειδή οι εταιρείες έχουν και φάρμακα τα οποία συνταγογραφούνται και πέσανε πάρα πολύ οι τιμές τους, προφανώς κατάλαβα το κράτος, είπε ότι ωραία και τα φάρμακα που δεν συνταγογραφούνται και δεν επιβαρύνεται ο ΦΥ, άρα επιβαρύνεται η τσέπη του ασφαλισμένου, μπορεί να βάλεις το φάρμακο σε θέλει. Λοιπόν, έχετε υπόψη σας ότι καμία εταιρεία δεν πρόκειται να μειώσει τιμή αλλά να αυξήσει. Αυτό έγινε παντού. Αυτό δεν έγινε μόνο εδώ, έγινε σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Εδώ πέρα νομίζετε δηλαδή ότι η εταιρεία θα κρατήσει τα φάρμακά της στα 70 και στα 80 λεπτά.
Μα οι ίδιοι ζητήσαν απελευθέρωση τιμής. Οι ίδιοι πιέσανε για απελευθέρωση τιμής. Γιατί το κάνανε για να μειώσουνε. Και πώς θα μειώσουνε κάτω από τα 70 λεπτά όταν σε όλη την Ευρώπη έχει 3 ευρώ και πάνω. Αυτό τώρα αφορά μόνο, κύριε Λουράντο, αυτό αφορά μόνο τα φάρμακα που θα βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ ή αφορά γενικώς όλα τα φάρμακα που κινούνται. Όχι βέβαια όλα τα φάρμακα, μόνο τα φάρμακα που έχουν στα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Τα οποία τι θα είναι, ελαφράς μορφής παυσίπονα, σιρόπια για το βήχα, τι φάρμακα είναι αυτά. Φάρμακα σίγουρα δεν είναι αυτά που χρειάζονται φάρμακα, συνταγή. Ναι. Φάρμακα, ό,τι δεν είναι, συνταγή αντιδιαρρυκά, κρέμες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτά που θέλουν στην Ευρώπη ή στον κόσμο δεν είναι. Άντε το πολύ πολύ να δοθεί ένα τεφόνι, ένα παναντώσιο στο λίπα, αλλά με τιμές τριπλάσιες και τετραπλάσιες. Ναι. Αυτό λοιπόν δεν είναι προς το συμφέρον κανενός άλλου παρά μόνο από αυτούς προς το συμφέρον αυτών που τα παράγουν ή που τα εισάγουν. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι καλό για τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, εγώ το επισημαίνω, για να μην μου πούνε μετά ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πράξη την οποία εγώ δεν μπορέσα να καταλάβω γιατί ακριβώς θα απελευθερωθούν οι τιμές. Και εφόσον είμαστε σε μια φτωχή χώρα, ή μάλλον φτωχή μας την κάνανε, πώς είναι δυνατόν ο κόσμος να επιβαρύνεται και να μην επιβαρύνει το ΕΟΠΗ. Mm-hmm. Γιατί ας πούμε αυτός που έχει βήχα να μην μπορεί να πάρει το φάρμακό του από τον ΕΟΠΗ που τόσα χρόνια πλήρωνε και να πρέπει να το πληρώνει διπλάσια και διπλάσια τώρα από τη τσέπη του και σε μάλιστα σε μια εποχή που ακόμα και την εφημερίδα δεν μπορεί να την πάρεις. Σωστό είναι αυτό. Αλλά πείτε μου κάτι, πώς μπορεί το Υπουργείο Υγείας να είναι αντίθετο και παρόλα αυτά να περνάει? Το Υπουργείο Υγείας είναι αντίθετο, όπως μας λέει, τουλάχιστον έτσι λέει, και το πιστεύω τον Άδωνη Γεωργιάδη, που μιλήσει και πριν τρεις μέρες μιλήσαμε μαζί. Αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι κάθετα αντίθετο προς τον κύριο Γεωργιάδη και αντίθετο προς εμάς. Κοιτάξτε, άλλο θέμα, αλλιώς θα βλέπει τα πράγματα του Υπουργείου Υγείας και αλλιώς θα βλέπει τα πράγματα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και αλλιώς πάλι το Υπουργείο Οικονομικών. Εντάξει, αυτό. Αυτό σίγουρα, κύριε Λουράντο, αλλά για πείτε μου κάτι τώρα. Η προμήθεια των φαρμάκων για τα σούπερ μάρκετ από πού θα γίνεται, από τις φαρμακοποθήκες ή κατευθείαν από τις φαρμακευτικές εταιρείες? Κατευθείαν από τις εταιρείες. Κατευθείαν από τις εταιρείες. Λοιπόν, να και μια διαφοροποίηση, γιατί τα φαρμακεία λειτουργούν με τις φαρμακοποθήκες. Όχι, κάνετε λάθος, και με τις εταιρείες. Και... Α, για τα παραφάρμακα λέτε, βεβαίως, ναι. Και για τα φάρμακα και για τα παραφάρμακα. Όχι, βέβαια, άλλη μόνο. Και από τις εταιρείες κατευθείαν. Οι εταιρείες βεβαίως και δίνουν κατευθείαν τα φαρμακεία. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι κάποια φαρμακεία πολύ περισσότερα από τις φαρμακοποθήκες. Μάλιστα. Εξαρτάται από το φαρμακείο και από την πολιτική που έχει το κάθε φαρμακείο. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι και το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι για φάρμακα τα οποία μέχρι τώρα ο ασφαλισμένος πλήρωνε πάρα πολύ λίγο, θα πληρώνει διπλάσια και τριπλάσια. Ή είτε δεν τα παίρνει. Και αυτό δεν είναι σωστή πολιτική προς τον λαό. Είναι πολιτική προς αυτά που τα εισάγουν, που τα παίρνουν και που κερδίζουν. Και, πράγματα, και ειδικά όταν που... πρόκειται για φάρμακα που ας πούμε είναι, εντάξει δεν θέλω να πω καθημερινής χρήσης, αλλά έχουν φτάσει να γίνουν καθημερινής χρήσης. Θα σου πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Όλοι μας παίρνουμε αντιόξινα, δηλαδή αυτά που παίρνουμε όταν μας φωνάει το στομάχι μας, όταν έχουμε ξυνήλες ή μετά το φαγητό κάτι μας πειράζει κτλ. Ναι. Λοιπόν, να μην πούμε ονόματα, αλλά εγώ μπορώ να τα πω συνέπομα, αλόξι κλπ. Αυτό λοιπόν το πάνε στο στομάχι. Δεν γνωρίζει όμως ο κόσμος βέβαια ότι αν έχει υπέρταση ας πούμε και παίρνει ένα φάρμακο για την υπέρταση δεν μπορεί να το πάρει και αυτό μαζί. Διότι ουσιαστικά θα καταστρέψει το φάρμακο της υπέρτασης, θα το απορροφήσει. Συνεπώς θέλω να πω ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όχι. Δεν μπορεί να πεις ότι πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχουν τέτοιου είδους παραχωρήσεις προς σούπερ μάρκετ. Είναι λάθος. Καλά, τώρα επειδή... επειδή ανοίγεται ένα άλλο θέμα τώρα, κύριε Λουράντο, καλά, νομίζω ότι πουθενά και στον κόσμο δεν παίρνουν τόσο εύκολα φάρμακα όπως εδώ στην Ελλάδα που έχουμε γίνει οι ίδιοι οι γιατροί του εαυτού μας. Δηλαδή, το γνωρίζετε πολύ καλά και σε παλιότερα χρόνια που η συνταγογράφηση ήταν ακόμα πιο απλή και στο φαρμακείο θα μπορούσες άνετα να προμηθευτείς και αντιβιώσεις και τα λοιπά, είμαστε πολύ εύκολοι έτσι, στη λήψη των φαρμάκων συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχω την εντύπωση ότι αυτό έχει πάψει μια σχέση και πολλά χρόνια, γιατί 3-4 χρόνια. Εδώ πέρα δεν παίρνουν τα φάρμακά τους αυτά που πρέπει να πάρουν. Εδώ πέρα δεν ισχύει αυτό πια. Ναι, αλλά από το να πας στο γιατρό και να πληρώσεις την επίσκεψη, πολλές φορές προτιμάς να πάρεις, ας πούμε, στο 1/3 της επισκέψεως στον γιατρό, μα να πάρεις ένα φάρμακο. Συγγνώμη, αυτό επιδιώκει το κράτος. Αυτή τη στιγμή αυτό κάνει. Να. Όταν βάζει 1 ευρώ τη συνταγή, όταν ένα φάρμακο κάνει 5 ευρώ και πρόκειται να πληρώσει μια επίσκεψη 10 ευρώ στον φάρμακο, στον γιατρό, γιατί αυτή τη στιγμή... Ναι, 25 που πάει να περάσει, ναι. Λοιπόν, 25, δεν πάει, τα παίρνει κατευθείαν.
Αυτό θέλω να πω, γι' αυτό είπα και πριν από λίγο, ότι έχει πάψει να ισχύει υπερκατανάλωση φαρμάκων. Δεν υπάρχει. Εδώ πέρα θα το δούμε να τους πείσουμε να πάρουν τα φάρμακα αυτά που έχουν και να μην κόψουν τις δόσεις, γιατί όπως λένε δεν τους κάνουν τα χρήματα για να πληρώσουν τη συμμετοχή. Ναι. Καταλάβατε. Εκεί είναι η ιστορία. Εντάξει, εξαρτάται βέβαια. Σε λίγο θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο ένα μέτρο λοιπόν κατά του πολίτη, θα έλεγα, ή τουλάχιστον έτσι επιβαρύνοντας την τσέπη μας και κάνοντας την καθημερινότητά μας ακόμα πιο δύσκολη. Εκεί που πιστεύαμε ότι μόλις μπουν τα φάρμακα αυτά στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα έχουμε μια διευκόλυνση τουλάχιστον στις μετακινήσεις κτλ. Κύριε Ρωράτο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Επίσης. Τι να πούμε. Λοιπόν, αν εσείς έχετε να μας πείτε κάτι, μας παίρνετε τηλέφωνο στο 211-55-55-37 ή 538 να το συζητήσουμε εδώ μαζί. Πάμε σε μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα μας για σήμερα.
Μάλιστα. Για πάμε στο επόμενο θέμα μας και την αίθουσα σύνταξης και τον Μάριο Πουμπί. Γιατί έχουμε επιδείνωση από το κύμα καύσωνα στην Αυστραλία. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να είναι μακριά, αλλά πολλοί από εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε ζείτε εκεί και σίγουρα εσείς θα ήσασταν οι πιο κατάλληλοι να μας πείτε τι συμβαίνει ακριβώς. Αλλά πάμε να δούμε εμείς τι μας λέει το ρεπορτάζ. Μάριε. Καλησπέρα σας. Είναι μακριά η Αυστραλία, μιλάμε και για το νότιο ημισφαίριο. Αλλά ιντερνετικά, συγγνώμη που σε διακόπτω, είμαστε πολύ κοντά γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που αυτή την ώρα μας βλέπουν από την Αυστραλία και παρακολουθούν τις εκπομπές εδώ του Web TV της Ζούγκλας. Οπότε δεν είμαστε πολύ μακριά. Όντως είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, τόσο μακριά και όμως τόσο κοντά. Ναι. Κάπως έτσι το αντίθετο. Άρα μιλάμε για νότιο ημισφαίριο, για μια περιοχή όπου να θυμίσουμε για αυτούς είναι καλοκαίρι, δηλαδή εμείς έχουμε Γενάρη, αυτή θεωρητικά είναι στον Ιούλιο αυτή τη στιγμή, στη μέση του καλοκαιριού. Και τα τελευταία χρόνια όντως οι κλιματικές αλλαγές έχουν πλήξει ιδιαίτερα στην Αυστραλία με πολλά κύματα καύσωνα. Αυτό όμως φαίνεται πως είναι ένα από τα χειρότερα, καθώς περνούν μία από τις πιο ζεστές ημέρες των τελευταίων δεκαετιών. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε όλο το μήκος επικράτειας υπάρχουν διάφορες αιστείες πυρκαγιών, ενώ οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ρεκόρ ζέστης συγκεκριμένα στην Αδελαΐδα, στα νότια δηλαδή της Αυστραλίας, της Ηπείρου. Ενώ επίσης πολύ άσχημα τα πράγματα είναι και στα νοτιοανατολικά. Εντάξει, όσο μπορείς να δροσίζεσαι με μία βουτιά στη θάλασσα, καλό είναι. Φανταστείτε ότι συνιστούν οι άνθρωποι να παραμένουν στα σπίτια τους. Είναι επικίνδυνο ακόμη και το να πηγαίνουν στις παραλίες. Mm-hmm. Ενώ χαρακτηριστικό αποτελεί ότι αυτές τις ημέρες διεξάγεται και το Αυστραλιανό Open, το διεθνές τουρνουά τένις, κάθε χρόνο στην Αυστραλία. Το οποίο ακυρώθηκε. Το οποίο δεν ακυρώθηκε, αλλά προς το παρόν έχουν αναβληθεί όλοι οι αγώνες λόγω διάφορων άσχημων καταστάσεων με την υγεία των αθλητών. Ναι, τώρα κανονικά θα λέμε ότι πάγωσαν οι αγώνες, αλλά είναι λάθος έκφραση αυτή. Έτσι. Οπότε τι περιμένουν τώρα? Αυτό που συνέβη είναι ότι πάγωσαν εισαγωγικά και δεν ισχύει. Ναι, γιατί είναι ακριβώς το αντίθετο. Πάγωσαν οι αγώνες σε 5 συγκεκριμένες τοποθεσίες, διότι γίνονται σε διαφορετικές πόλεις. Και θα προσπαθήσουν μόλις υποχωρήσει το κύμα ζέστης να επανέλθουν και να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο και το υπόλοιπο τουρνουά. Αυτό θα κάνουν στο συγκεκριμένο μέρος. Επίσης, έχουμε καταστροφικές πλημμύρες στη Βόρειο Ινδονησία, ναι, Μάρια. Κάτι άλλο που τρέχει στην επικαιρότητα. Στην Ινδονησία, ναι. Συνολικά, μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 13 άνθρωποι, ενώ υπάρχουν 2 αγνοούμενοι και οι εκτοπισμένοι από τις αιστείες. Να βλέπουμε και τις εικόνες τώρα. Ακριβώς, υπολογίζονται στις 40.000. Όλα αυτά στο βόρειο τμήμα της Ινδονησίας. Φοβέρα τώρα να, και αυτή η εικόνα νομίζω μιλάει από μόνη της, αυτή που βλέπουμε τώρα. Είναι το νερό, δεν ξέρω τώρα αν υπολογίσω, ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο, είναι τουλάχιστον ένα μέτρο, ένα δέκα, έτσι, το ύψος αυτής της πλημμύρας που μετακινούνται με βάρκες, με αντικείμενα που επιπλέον. Είναι δυστυχώς αυτές οι εικόνες που βλέπουμε σχεδόν πλέον κάθε χρόνο. Και μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις περιοχές στην Ανατολική Ασία συμβαίνει τουλάχιστον 3-4 φορές το χρόνο. Να, και πάρει περισσότερο, είδες. Να, μία φορά είπα εγώ, 3-4 είναι. Ναι. Τι να πει κανείς, αυτοί οι άνθρωποι και έτσι πως είναι κατασκευασμένες και έτσι οι πόλεις τους, οι οικισμοί κτλ. Δεν μπορούν να αποφύγουν και πολλά πράγματα δυστυχώς και βρίσκονται συνεχώς πάντα σε αυτή την έτσι άσχημη κατάσταση με αυτές τις πλημμύρες. Ναι. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, Μάρια, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Εμείς πού να πάμε τώρα? Πού να πάμε να δούμε τι ταινίες μπορούμε να δούμε από σήμερα, διότι η Πέμπτη, όπως γνωρίζετε, είναι η μέρα πρεμιέρας για το σινεμά και οι αίθουσες γεμίζουν με καινούργιες ταινίες. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε τον Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο στην τηλεφωνική γραμμή. Με τον Κωνσταντίνο τα λέμε και το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή Μαγκαζίνο Live στο Extra 3, 12 με 2 το μεσημέρι. Σας περιμένω και αυτό το Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάτε. Εκεί έχουμε άλλα θέματα για σας. Άλλα από εδώ, άλλα λέμε εδώ,
Άλλα λέμε εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιες είναι οι ταινίες που μας συστήνει ο Κωνσταντίνος για αυτή την εβδομάδα. Ποιες ταινίες κάνουν πρεμιέρα σήμερα. Κωνσταντίνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κίμη. Καλησπέρα. Γεια σου. Λοιπόν, ναι, σας έχεις και αυτή την εβδομάδα στις αίθουσες. Ναι. Που μας περιμένουν για να επιλέξουμε και να πάμε να δούμε. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη μας ταινία για την εβδομάδα έρχεται από την Disney. Την εταιρεία που μας έχει δώσει πολλές ταινίες για τα παιδάκια που πάνε και βλέπουν και χαίρονται στο σινεμά. Η ταινία λέγεται «Η Μαγική Ομπρέλα». Γιατί λέγεται «Μαγική Ομπρέλα»? Γιατί. Γιατί αναφέρεται στην πιο γνωστή ομπρέλα του κινηματογράφου, που ήταν μαγική. Στην ομπρέλα της Mary Poppins από την αντίστοιχη ταινία της 1964. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν οι κόρες του Walt Disney παρακάλεσαν τον πατέρα τους να γυρίσει η ταινία το αγαπημένο του βιβλίο, που ήταν η Mary Poppins, τη συγγραφέα P.L. Travers, ο Disney δεν φανταζόταν ότι θα παίρναν 20 χρόνια μέχρι να καταφέρει να πείσει τη συγγραφέα για να πάρει τα δικαιώματα και να το κάνει ταινία το βιβλίο. Πρόκειται πραγματικά για το παρασκήνιο πίσω από τη δημιουργία αυτής της ταινίας, για το οποίο πραγματικά ο Walt Disney ίδρωσε μέχρι να πείσει την συγγραφέα, και ο λόγος που ίδρωσε είναι γιατί η ταινία Mary Poppins αποκαλύπτει πραγματικές πτυχές της ζωής της, τη συγγραφέα. Και αυτός ο λόγος που εκείνη... Α, οπότε είναι και λίγο Mary Poppins και λίγο backstage γενικά και ναι, ιστορία. Ωραία, ακριβώς, και πάμε λίγο ακριβώς να δούμε το τρέιλερ, Κωνσταντίνε. Winds in the east, mist coming in, like something is brewing, about to begin. Ladies and gentlemen, we are beginning our descent into Los Angeles. Welcome, Mrs. P.L. Travers, to the City of Angels. It smells like... Jasmine. Chlorine. And sweat. Introducing the creator of our beloved Mary. Poppins. Never ever just Mary. Now, where is Mr. Disney? She's here. Well, Pamela Travers, you can't imagine how excited I am to finally meet you. Would you mind? My name is Mrs. Travers, Mr. Disney. Oh, Walt, now, you gotta call me Walt. 20 years ago, I made a promise to my daughters that I would make your Mary Poppins fly off the pages of your books. I promised them, Pam. I know what he's going to do to her. She'll be cavorting and twinkling. He can't leave the film unless you grant the rights. Now. Now, let us begin. Room here. She has a lot of ideas. What kind of ideas? Responsible's responsible. Now, No. Responsible is not a word. We made it up. Well, unmake it up. She won't approve Dick Van Dyke. No. No. The Lance's house doesn't look like that. No, it's all wrong. It's all wrong? Supercalifragilisticexpialidocious. Stop! Mary Poppins is not for sale. I won't have her turned into one of your silly cartoons. Says the woman who sent a flying nanny with a talking umbrella to save the children. You think Mary Poppins has come to save the children? Oh, dear. Mr. Travers, what am I missing here? I'm wondering what I have to do to make you happy. You know, you've never been to Disneyland, and that's the happiest place on earth. No, please. Well, when does anybody get to go to Disneyland with Walt Disney himself? There he is. Where did she come from? Mary Poppins and the Bankses. They're family to me. Mary Poppins was a real person? So it's not the children she comes to save. It's their father. It's your father. You don't know what she means to me. I won't disappoint you. I swear, every time a person walks into a movie house, they will rejoice. Don't you want to finish the story? The boys have come up with an idea. I think it's going to make you happy. You didn't bring me all the way here to tell me that. Oh, no. I had a wager. I couldn't get you on a ride. I just won $20. Yeah! Μάλιστα. Ωραίο αμερικάνικο, έτσι. Disney story. Κωνσταντίνε. Ναι. Α, νόμιζα ότι έφυγες. Ωραία. Για πάμε να δούμε και τη δεύτερη ταινία που είναι το Grudge Match, επιστροφή στο ring. Καλά, εγώ τρελαίνουμε με αυτές τις μεταφράσεις τίτλων, έτσι. Δεν ξέρω το Grudge Match, πώς... Τέλος πάντων. Τι ταινία είναι αυτή? Είναι 30 χρόνια μετά, δύο θρύλοι, ένας τελικός. Μία ταινία με τον Σταλόνε και τον Ντενίρο που συναντιούνται στο σινεμά και...
Ουσιαστικά είναι δύο boxer στο Pittsburgh που πριν από 30 χρόνια είχαν αναμετρηθεί σε δύο αγώνες. Ο καθένας νίκησε και από μία φορά και όταν ήρθε η ώρα για τον τρίτο και τελευταίο αγώνα που θα αναδείξει τον νικητή, ο ένας από τους δύο αποχώρησε, χωρίς να δώσει εξηγήσεις. Πάμε λοιπόν τώρα 30 χρόνια fast forward μπροστά, όπου στείνεται ένα σκηνικό, αυτοί οι δύο αιώνιοι εχθροί έρχονται ξανά σε αναμέτρηση και περιμένουν όλοι με αγωνία να δουν ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης. Μάλιστα, για πάμε να δούμε και αυτό το τρέιλερ. Certain athletes are born enemies, but the fiercest rivalry was between two fighters, Razor and Kid. They fought only twice, but the tie-breaking grudge match never happened. Today I'm announcing my retirement from professional boxing. I got a company that wants the official rematch. They're gonna pay you $100,000. Well, I can't be in the same room as that guy. Not worth it. The hell you mean it ain't worth it? I'm looking at your house. 30 years, yes. Oof. I gotta get in shape. Forget it. I'm a dinosaur. You'll be fine one last time. I'm your trainer, Mikey. You can't be my trainer. Maybe I believe you ate my trainer. Time to train. What have I done? It's insane. Oh, yeah? Give me one reason. You're fat. You got weak knees. You're fat. Don't sugarcoat it. Be honest. If one of you gets knocked out, is it safe to say you've fallen and you can't get up? You're driving me crazy. What was Jesus like? I'm curious. Was he cool? Man, are you gonna be feisty when you hit puberty? Come on. This is our last chance. Let's finish this once and for all. The whole world's laughing at us, but we're not dead. In fact, I feel more alive now than I ever felt. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. No matter how hard you guys work, it won't be your best. It's the best we got. Gutsy move going without a bra. I took a dump on your porch. We are live, guys. We are live right now. Hey, what are you doing? We're just here to buy a little dinner. You don't have to punch everything. Εντάξει, δεν είναι ταινία έτσι του γούστου μου, Κωνσταντίνε, αλλά νομίζω ότι θα βρει πολλούς λάτρεις εκεί, Σταλόνε και αυτά. Είναι και τους οπαδούς του box αυτή η ταινία. Ναι. Εντάξει, εγώ καταρχάς βαριέμαι, δηλαδή, ας πούμε, να βλέπω το Σταλόνε πάλι στο ίδιο, σε ίδια ταινία. Ας κάνει κάτι άλλο, ας παίξει κάτι διαφορετικό, ας πούμε. Ναι, όντως, έτσι είναι. Ναι, γιατί λοιπόν, και η σύγκριση και... είναι, δηλαδή, πέφτει βαριά, γιατί θυμάσαι και τον Σταλόνε σε τέτοιες ταινίες πριν από 100 χρόνια. Ναι, και τον θυμάσαι και τον βλέπεις και τώρα και η σύγκριση είναι λίγο σκληρή. Δεν μιλάς, καλά. Πάμε στην επόμενη ταινία. Μπέλ εντ Σεμπαστιά. Δύο αχώριστοι φίλοι. Φοβερή μετάφραση τίτλου πάλι. Λοιπόν, εδώ είναι, αυτή είναι μία από τις ταινίες που λατρεύουμε να βλέπουμε οικογενειακώς, γιατί έχει να κάνει με ένα ζωάκι, ένα σκύλο. Ναι. Λοιπόν, ένα μικρό αγόρι ο Σεμπάστιαν ζει στις Άλπεις και συνεταίρει εκεί πέρα ένα άγριο σκύλο που από ό,τι φαίνεται δεν είναι και τόσο άγριος, το οποίο θα ονομάσει Μπέλ. Μεταξύ τους θα δημιουργηθεί μια πολύ ισχυρή φιλία, όμως ο πόλεμος, η περίοδος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αναγκαστικά θα τους χωρίσει. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι, Κωνσταντίνε. Τώρα εγώ, ξέρεις, όταν λέω κάτι, κολλάω με κάτι. Για πες μου κάτι, αλήθεια, τι θα ήταν τώρα το κακό να ήταν ο τίτλος στα ελληνικά η Μπέλ και ο Σεμπαστιάν, ας πούμε. Γιατί πρέπει να είναι δύο αχώριστοι φίλοι. Νομίζω δηλαδή ότι στο soundtrackbeat.gr που εκεί επιμελείσαι με τις μουσικές του κινηματογράφου, εκτός από τις μουσικές ίσως ασχοληθείτε και λίγο με αυτό το θέμα, γιατί πολλές φορές το έχω αναρωτηθεί, αφού ο τίτλος είναι η Μπέλ και ο Σεμπαστιάν, γιατί πρέπει να είναι δύο αχώριστοι φίλοι. Νομίζω ότι ο τίτλος της ταινίας ουσιαστικά είναι όλος αυτός μαζί. Δηλαδή, Μπέλ και Σεμπαστιάν, δύο αχώριστοι φίλοι. Αλλά καμιά φορά, ξέρεις, με τις μεταφράσεις, επειδή οι ξένοι τίτλοι δεν είναι τόσο πετυχημένοι, δεν μπορούν δηλαδή να μεταφραστούν ακριβώς. Ναι, ή ας πούμε και στη μαγική ομπρέλα που δείξαμε την πρώτη ταινία. Ο τίτλος είναι Saving Mr. Banks και βγαίνει η μαγική ομπρέλα. Δηλαδή, πού κολλάει. Ξέρεις που κολλάει. Ο Mr. Banks είναι ο μπαμπάς στη Mary Poppins. Γι' αυτό κολλάει. Ναι. Αλλά θα πρέπει να είναι σώζοντας τον Mr. Banks, όχι η μαγική ομπρέλα. Ναι. Τέλος πάντων. Η μαγική ομπρέλα πουλάει καλύτερα εγώ γι' αυτό. Για ασχοληθείτε λίγο εκεί. Για πάμε να δούμε και το τρέιλερ της τελευταίας ταινίας. Πάμε. Tu vois cette empreinte? C'est pas un loup ça. C'est la bête. On va la suivre. Trois moutons en une semaine, ça suffit.
moi, je sais pourquoi elle t'a mordu la bête. Tu putes tellement qu'elle t'a pris pour un bouc. Comme ça, si la bête s'approche des moutons... Oh non, reviens! Eh oh! Pourquoi tu te caches? Des chiens battus, j'en ai connu. J'ai même connu des gars qui ont essayé de les sauver. Ça finit toujours très mal. Ben, je le savais, c'est pas toi qui les tue, les moutons. Ah bah non, t'es belle. Tu le connais, le berger qui tapait la bête? Tu sais pourquoi il la tapait? Tu sais pourquoi les gens font la guerre, toi? Y a pas de pourquoi. En fait, vous faites comme moi, vous chassez des bêtes nuisibles. Il y en a beaucoup dans mon montagne. Beaucoup trop. Faut pas tirer sur les biches! Vous avez pas le droit! Vous comptez régler ça comment, monsieur le maire? On peut organiser une battue. Et on l'aura, cette bête. Pourquoi tu t'arrêtes? Non! Va-t'en! Va-t'en! Pousse-toi! Tire pas! C'est mon ami! Belle, tu es si belle. Quand te voyant, je t'ai aimé. Tu Attendez! Moi, je m'excuse, là, t'es contente? Qui parle au chien, maintenant? Mon ami, je t'aimais. Arrête! Μάλιστα, Κωνσταντίνε, αυτές είναι οι ταινίες αυτής της εβδομάδας. Αυτές. Για να δούμε σε... ποια θα πάμε να δούμε. Εγώ κλείνω προς την πρώτη, πάντως. Και καλά κάνεις. Νομίζω ότι είναι ξεχωριστή επιλογή. Ωραία, σε ευχαριστούμε. Εμείς θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο στο μαγκαζίνο Life. Να είστε καλά. Καλησπέρα, γεια. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Έχω να σας θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 211-55-50-537 και 538. Το 211-55-50-550 είναι το τηλέφωνο της εκπομπής Μαγκαζίνο Live για ό,τι θέλετε για εκεί και γενικά νομίζω μας βρίσκεται στο διαδίκτυο. Καλή συνέχεια!